Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο τεύχος της συλλογής κράνη των πιλότων της Ferrari. Έχουμε ένα παλιό κράνος σήμερα του Gilles, δεν ξέρω, Βιλενεύ 312-64 αυτό που μας γράφει. Φαίνεται όμως ωραίο, εντάξει, σε σχέση με τα άλλα που είχαν αυτό φαίνεται ότι είναι πιο παλιό κράνος. Ξεκινάμε με αυτό γενικά με τις συλλογές, γιατί εδώ εγώ έκανα μπέρδεμα, το είχα λίγο πιο νωρίς πάλι αυτό που έλεγα που μου το στέλνουνε. Αλλά νόμιζα ότι ήταν να βγει την άλλη εβδομάδα η κυκλοφορία. Τελικά όχι, να βγει σήμερα. Γι' αυτό το δείχνω και σήμερα και ξεκινάμε με αυτό. Θα δούμε για τις υπόλοιπες συλλογές. Με τα διπλά τεύχη, γιατί η προηγούμενη εβδομάδα ήταν περίεργη από την επιστροφή μου σχετικά στο άλλο σπίτι και αυτά. Είχα δουλειά και τέτοια και δεν μπορούσα να ετοιμάσω τίποτα από συλλογές. Ό,τι είναι, θα δούμε τα τεύχη αυτή την εβδομάδα διπλά. Πράγμα σου φαίνεται ωραίο. Μ' αρέσει, έχει αυτό το κάτι το πιο παλιό. Χωρίς πολλά στα σχέδιά του αυτά και μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Αυτό που βλέπω. Μέσα, εντάξει, επειδή ξεκίνησα να έρχονται και έτσι. Α, το backing board το έχει μέσα πρακτικά. Έχει τέτοιο, αλλά το έχει μέσα λογικά για να μην. Εντάξει, και από πίσω να το είχε, για να μην τσαλακωθεί. Καλό αυτό που υπάρχει αυτό το πράγμα. Εννοείται, για να μην τσαλακώνεται το κράνος μας και αυτά. Θέλω να κάνω μια βόλτα μέσα πάλι να δούμε λίγες πληροφορίες για αυτό το κρανάκι. Τι μας λέει. Σεζόν 1978. Πόσο παλιό κράνος είναι, κοιτάξτε, 1978. Ένα φωτοκράνος στο Ferrari 312 TF4, Lotus, Formula 1, παρουσίασε την 312 TF4. Αυτό είναι το μοντέλο. Λογικά γι' αυτό και εκείνο το έλεγε. Έτσι, από την 312 TF4 κατασκευάστηκαν 5 μονοθέσια. Ωραίο, φαίνεται όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Και να το, ο δημοφιλής Καναδός πρωταθλητής υιοθέτησε το κράνος με το μπλε και πορτοκαλί χρώμα λίγο πριν το ντεμπούτο του στη Formula 1. Πορτοκαλί και μπλε, κάτσε ρε, εδώ. Α! Όντως, νόμιζα είναι κόκκινο μαύρο, αλλά έχει πιο όχι, ρε. Κόκκινο μαύρο μου φαίνεται. Εμένα όχι τόσο εδώ. Το κάνω σε GPA, SG, GVLNF, τέλος πάντων 1979. Στο επόμενο τεύχος έχουμε Φερνάντο Αλόνσο το 2012. Ωραίο, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα όταν δεν έχουν το κόκκινο-κόκκινο της Ferrari. Προτιμώ έτσι αυτό. Το εντάξει, Super Thess F1. Στο τεύχος 6 Νίκη Λάουντα, ή πόσο φαίνεται το 1975. Επίσης ένα παλιό κράνος, όπου πάλι φαίνεται ωραίο. HV και αυτά. Παλιότερα τεύχη και τέτοια. Λίγες πληροφορίες εδώ για αυτή τη φόρμουλα. Εντάξει, τη σεζόν 1973, στη φόρμουλα 4 και 1974, όταν έκανε τεμπούτο στη φόρμουλα, ο Τζιλς φορούσε το ολόλευκο κράνος, το οποίο 1975 έδωσε τη σκητάρι σαν πορτοκαλί. Ναι, και είναι το ολόλευκο, δεν το έχουμε λογικά σε φωτογραφίες. Το λογότυπο της καναδικής εταιρείας μπύρας Λαμπάν, προσωπικού χορηγού του Βιλενέβ. Έλα ρε. Το σήμα της εταιρείας ρούχων μάτας που εξειδικεύεται στα pullover, μπροστινές γρίλες αερισμού του GPA ESG, του κράνους, αυτού του κράνους τέλος πάντων, το λογότυπο της GPA που κατασκεύασε στο κράνος, το πάνω μέρος σχεδίου του μπλε. Αυτό είναι ωραίο, μας λέει ακριβώς τι είναι το κάθε κράνος και μου αρέσει. Τραβάει βελάκι, ξέρεις, εδώ γράφει αυτό. Αρέσει αυτό. Το βίσμα για το καλώδιο του σύστημα της επικοινωνίας. Έλα ρε φίλε. Εδώ τώρα πόσο παλιό που είχε έτσι εξωτερικό τέτοιο βίσμα για το καλώδιο. Το προσωπικό της ομάδας στα box, ναι, για την επικοινωνία. Τα γραφικά στο κράνος του λένε τα πλαϊνά σχέδια μοιάζουν με βέλη. Το κουμπί ανοίγματος για το σύστημα στερέωσης του κράνους με δύο μισοφέγγαρα στα άκρα του. Όχι, αυτές τις πληροφορίες, αυτές τις λεπτομέρειες, μάλλον θα τις δούμε μέσα εδώ. Στο πίσω μέρος του κράνους και αυτά, ναι. Ο πιλότος Τζιλς Βιλενέβ με την ταχύτητά του και τις θεαματικές μονομαχίες που έμειναν ξέχαστες, ο Καναδός σηματοδότησε μια εποχή στην ιστορία της Φόρμουλα 1, δημιουργώντας ένα θρύλο που παραμένει ζωντανός ακόμη και σήμερα, σχεδόν 40 χρόνια μετά το θάνατό του. Ο Έντζο Φεράρι είχε εκφράσει την ειλικρινή του συμπάθεια και εκτίμηση για τον Βιλενέβ, μια δήλωση τον αγαπούσα πολύ. Ο θρύλος στα μπόξ της πίστας του Ζόλντερ με την 126-2, λίγο πριν το μοιραίο δυστύχημα. Μοιραίο δυστύχημα, και έτσι τερματίστηκε. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Το πέμπτο αγώνα πρωταθλήματος κόπηκε απότομα το νήμα της ζωής του και έτσι. Αυτό θέλω να δω. Όμως ένα δυστύχημα στο Ζόλντερ λίγα λεπτά πριν ολοκλήρωση των δοκιμών στο GP του Βελγίου, έτσι έχασε τη ζωή του, βαρύ. Βαρύ αυτό και έτσι μετά έμεινε και θρύλος μάλλον, μάλιστα. Δεν το γνώριζα καθόλου αυτό με το δυστύχημα και αυτά από τον Ιμαζούς και έτσι τερματίστηκε η καριέρα του Καναδού σε ηλικία μόλις 32 ετών έφυγε. Βαρύ. Βαρύ, ναι, εντάξει. Σεζόν 1978 και αυτά. Νέος 14 από 15 αγώνες του προγράμματος. Μας έχει και άλλες πληροφορίες εδώ στο YouTube κάποιος θέλει να ρίξει μια ματιά, αλλά δεν το γνώριζα καθόλου αυτό το σκηνικό με το θάνατο του και αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να τα ανοίξω πάλι τα νέα και αυτά ακόμα έτσι προσεκτικά, γιατί μέχρι να έρθει η ώρα κάπου να μπουν και αυτά όλα θα είναι θέμα, οπότε μένουν έτσι. Έλα, εντάξει, κάτι κάναμε, κάπως το κόψαμε για να μην προστατευμένο, να μην γρατζουνιέται, να μην σκονίζεται αυτά. Οπ, πήγε να μου βγει εδώ το κράνος, αλλά αυτά κουμπώνουν, άμα κουμπώσουν μια καλά, πες εδώ, θέλει καλό κούμπο, να έχεις τώρα τη μεταφορά, μπορεί να ξεκούμπωσε και αυτά. Μ' αρέσει όμως αυτό που κρατάω. Σε όλα αυτά τα κράνη μ' άρεσε και θα ήθελα να δω και άλλες συλλογές και με άλλα κράνη και τέτοια έτσι σε αυτή τη φάση. Γιατί μ' αρέσει αυτό το έτοιμο display κομμάτι με το κουτί του. Με την πίσω με τις πληροφορίες. Εντάξει, Grand Prix, τρεις νίκες, αυτά που εντύπωση και αυτά. Πληροφορίες εδώ τέλος πάντων
για τον οδηγό, για τον οδηγό. Γενικά νομίζω, εντάξει, εδώ λέει σεζόν 1979, από που ήταν αυτό το κράνος, πρέπει να είναι εδώ πιο γενικές πληροφορίες. Εντάξει, Ferrari κάτω είναι το αυτοκόλλητο, ότι είναι επίσημο, ότι είναι official, μάλλον αφεντικό προϊόν. License και αυτά, λοιπόν, και θέλω να ανοίξουμε να δούμε και το κράνος. Μέσα εδώ έχει, εντάξει, φωτογραφία με τον Βλένευ εδώ να στην οδήγηση. Μ' αρέσουν και αυτά μέσα όπως έχει, αλλά το κράνος του φαίνεται πάρα πολύ όμορφο. Κοιτάξτε το. Έλα ρε φίλε. Και έχει και αυτό εδώ το που λέμε το βίσμα. Για το τέτοιο εδώ η τέτοια ανοίγει. Ναι, ανοίγει. Βλέπετε ούτε κάποιο χρώμα και αυτά. Διάφανο το τζαμάκι. Εντάξει, λαμπάτ και αυτά. Μ' άρεσε αυτό το κράνος. Βγάζει κάτι έτσι παλιό και αυτά. Και μ' άρεσε εδώ κάτω που λέγαμε τα κουμπιά και αυτά που είχε. Πάνω η χορηγή. Και εδώ μας λέει, εντάξει, το όνομά του και η τεχνολογία του. Όλες οι βάσεις του. Κάθε κράνος έχει τη δικιά του βάση. Θα μπορέσουμε να το βγάλουμε όμως. Ναι, θα μπορέσουμε να βγει κανονικά και αυτό. Εδώ. Πες ότι το κλείνουμε κομπλέ, ναι. Κάπως έτσι. Ωραίο, μ' άρεσε και το χρώμα του. Έτσι που είναι και αριστερό και αυτά. Μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Ενώ είναι σχετικά παλιό. Φαίνεται και σε σχέση με τα άλλα ότι είναι λίγο πιο παλιακό κράνος. Μ' αρέσει που είναι έτσι για αριστερό. Και τα πιο minimal, δηλαδή, χωρίς πολλά πολλά. Στην αρχή έλεγα, εντάξει, κοίτα να δεις ότι θα με τραβήξουν παραπάνω αυτά τα πιο vintage γκράνι. Και το άλλο που έχει μέσα, στο έκτο τεύχος του Λάουντα, πώς το έλεγε, είναι ακόμα πιο παλιακό κράνος. Κοιτάξτε, το όλο κόκκινο παίζει να είναι αυτό, με λίγα άσπρα και να γράφει το όνομα πάνω. Μ' αρέσουν, μ' αρέσουν. Αυτά τα, δεν ξέρω, μ' αρέσει αυτό το έτσι πιο παλιό στυλ κράνος. Μέσα, τι μας έχει, εντάξει, μέσα δεν έχει και ιδιαίτερα πράγματα. Να φαίνεται, φαίνεται ότι κάτι παίζει, αλλά είναι πιο πολύ και έτσι μέσα η μορφολογία του για να μπαίνει εδώ. Να μπαίνει στην βάση του. Αλλά αυτό δουλεύει ωραία και μου αρέσει που είναι έτσι διάφανο. Εντάξει, τώρα αυτό κάποιος αν θέλει να μην τα στήσει έτσι, μπορεί να τα βγάλει τα κράνια για να τα στήσει κάπου αλλού. Αλλά εκείνο είναι ωραίο όλο το. Έχει έτοιμο display κομμάτι. Λίγο τις λεπτομέρειες του και αυτά. Εδώ κάτω για τις γρίλες, για τον αερισμό του τέλος πάντων. Σμέει και αυτά. Και έχει ωραία δουλειά αυτό το κράνος πάνω. Μ' άρεσε. Μ' άρεσε την γυαλιστερό και τα αυτοκόλλητα φαίνεται να έχουν κάτσει καλά και αυτά όλες οι λεπτομέρειες ή ό,τι είναι τέλος πάντων. Ωραίο. GPA, πάνω έχουμε εδώ αυτό. Δεν ξέρω, μ' άρεσε που γυαλίζει έτσι. Νομίζω τα άλλα το πρώτο πρέπει να ήταν γυαλιστερό. Δεν θυμάμαι, αυτό είναι έτσι καλά καλά γυαλιστερό. Έλα ρε φίλε. Αυτή εδώ, εντάξει, μπορεί κάποιος αν θέλει να τα αφήσει εδώ αυτά και να είναι ανοιχτά. Ξέρω εγώ. Και εδώ αυτά τα δύο τα κόκκινα. Ναι, 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 ναι. Ωραίο. Ωραία, όσο το περιεργάζομαι, μ' αρέσει και σε σχέση με τα άλλα δεν έχει και ιδιαίτερα ψεγάδια. Τα άλλα είχαν ένα-δυο μερικά ψεγαδάκια. Αυτό νομίζω είναι ακόμα πιο καλό. Αν και εντάξει, είναι μια συλλογή που ειδικά από τα περίπτωτα αν βρίσκεται και διαλέξετε το καλύτερο κράνος. Γενικά δείτε τα λίγο για να διαλέγετε το καλύτερο. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Ξέρω, μ' αρέσει. Και κοίτα να δεις όπου θα γίνουμε και. Εντάξει, δεν ήξερα πολλά πράγματα. Όλοι και κάτι θα μάθουμε εδώ και από Formula 1. Τώρα δεν ξέρω αν. Εντάξει, και με ανοιχτό μπορεί κάποιος να το στήσει. Νομίζω γιατί. Έχει με ανοιχτό το τζαμάκι, αν του κάθεται καλύτερα. Έλα όμως, κλείσε εδώ καλά. Ναι. Έτσι, νομίζω πως όχι. Νομίζω με ανοιχτό τζαμάκι, όχι, όχι. Δεν είναι τόσο όμορφο. Εντάξει, του δίνει μια κίνηση και καλά φαίνεται εδώ. Αλλά νομίζω πως όχι, δεν φαίνεται τόσο ωραίο. Μπορεί όλα θα έχει κάποιος ανοιχτά. Α, νομίζω έτσι κλειστό. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ όμορφο. Αυτά. Το τέταρτο τεύχος είναι έξω εν είδη στα περίπτερα παιδιά, αλλά εδώ έκανα χαζομάρα, πρέπει αυτό να κάτσει λίγο πιο καλά, οπότε το ξανακλίνω. Είναι έξω, είναι στα περίπτερα σήμερα κιόλας το τέταρτο τεύχος, μπορείτε να βγείτε να το βρείτε εννοείται κανονικά και γι' αυτό ξεκινάμε αυτό. Τα υπόλοιπα λογικά από το βράδυ της συλλογής και από αύριο γενικά μετά κανονικά. Το βλέπετε και εσείς εννοείται, γράφετε κάτω στα σχόλια ό,τι θέλετε να πούμε και αυτά. Ό,τι ωραίες πληροφορίες έχετε εννοείται να μου δώσετε, ειδικά γύρω από τη φόρμα, δεν ξέρω και πάρα πολλά πράγματα. Ό,τι μαθαίνουμε, καλό είναι. Λίγο πολύ αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Και αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλες διάφορες συλλογές όπου βλέπουμε, συλλέγουμε ή φτιάχνουμε μαζί, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από εμάς. Και εννοείται να μην ξεχάσουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που στηρίζουν πλέον και οικονομικά το κανάλι. Και συγχαρητήρια γιατί πήραν το χρήσμα των επίτιμων μελών του καναλιού.